Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, εφιάλτης πραγματικός Ταραφάλ για την Άγκυρα, τουρκική κυβέρνηση, μέσα και στρατιωτικοί αναλυτές. Σειρά για άλλη μια φορά, ο ειδικός για θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας Αμπντουλά Χαγάρ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Άγκυρα θα κάνει σίγουρα κάτι, υπονοώντας στρατιωτικό πλήγμα εναντίον της Ελλάδος στο Αιγαίο. Μίλησε στο τουρκικό Haber Global και είπε: «Αν θελήσουν την χερσαία πατρίδα, τη γαλάζια πατρίδα, όπως λένε την ελληνική αόσκεφαλοκρηπίδα που θέλουν να αρπάξουν, ή τον εναέριο χώρο μας, είτε πάρουν δίπλα τους Αμερικανούς, είτε πάρουν δίπλα τους Ευρωπαίους, εμείς θα υπερασπιστούμε ενάντια σε όλους την πατρίδα μας», εννοεί αυτά που θέλει να αρπάξει από την Ελλάδα φυσικά. «Εμείς δεν φοβόμαστε την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις ΗΠΑ της Αμερικής», κατηγόρησε τη Δύση ότι χρησιμοποιεί την Ελλάδα για να παραβιάσει την κυριαρχία της Τουρκίας. Και μίλησε και για την απάντηση που έδωσε φίλος του για την παρουσία των ελληνικών Ραφάλ F3R στο Αιγαίο. Είπε ότι σήμερα ο δυτικός κόσμος χρησιμοποιεί την Ελλάδα και την Κύπρο, έχει μια τάση παραβίασης κυριαρχίας της Τουρκίας. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, εμείς αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Ρώτησα σχετιζόμενο φίλο σχετικά με τα Ραφάλ, το ρώτησα για το θέμα της ανωτερότητάς τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μου είπε: «Μην ανησυχείς, αν χρειαστεί θα θυσιάσουμε δύο και θα αποσπάσουμε ένα», μου είπε, «και με το αίμα μας θα τα καταστρέψουμε». Αυτά λέει ο Αγάρ στο τουρκικό Haber Global και αναδημοσιεύει ο Παναγιώτης Σαββίδης στο πρώτο θέμα. Σε κάθε περίπτωση φυσικά η Τουρκία δεν είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί στα Ραφάλ και τα F-16 Viper της Ελλάδος. Ειδικά τα Ραφάλ θα καταστρέφουν τα τουρκικά μαχητικά στις βάσεις τους στην Μικρά Ασία πριν αυτά βγουν στο Αιγαίο με τους πυράβλους αέρος-αέρος Meteor, τους υποστρατηγικούς αέρος εδάφους CAL-PAG, αλλά θα βυθίζουν και τα πολεμικά πλοία και τις επάκτες στοιχείες με τους ναυτικής κρούσεως Exocet, βελνικές των Meteor 250 χιλιόμετρα, των CAL-PAG 500, των Exocet 200 χιλιόμετρα. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Γι' αυτό ο ΑΚΑΡ, ο οποίος έχει αντιληφθεί η τουρκική κυβέρνηση ότι δεν παίρνει με τίποτα F-16 Viper, τα F-35 τα έχει αποχαιρετήσει από προπολού, εξέτασε από κοντά το μαχητικό αεροπλάνο Eurofighter, Typhoon, της RAF, της Royal Air Force, Βρετανική πολεμική αεροπορία στα πλαίσια επισκέψεώς του στην Αγγλία. Ο ΑΚΑΡ συναντήθηκε με τον Μπεν Ουάλα, τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας, επισκέφθηκε την αεροπορική βάση Königsby της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, είδε από κοντά πιλωτήριο Eurofighter Typhoon και εξέταση επιθεώρησε το αεροσκάφος. Σύμφωνα με το savunmasanagis.com τουρκικό μέσο, ο ΑΚΑΡ εξέτασε το αεροπλάνο συνοδευόμενος από τον υποστράτηγο της αεροπορίας Εργίν Ντίντς, Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Διαχείρισης στο τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ΑΚΑΡ πήρε επίσης πληροφορίες για το μαχητικό από Βρετανό αξιωματικό πιλότο Eurofighter Typhoon. Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία δεν βλέπει με τίποτα 40 F-16 Viper και 80 κύτταρα αναβάθμισης για τα παλαιά μαχητικά που έχει, ενώ έχασε 100 F-35 Lightning II, καθιστώντας έτσι το ανέφικτο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας για τις επόμενες δεκαετίες, ενώ έμεινε και το ελικοπτεροφόρο Παύλα Μίνι αεροπλανοφόρο Ανατολού χωρίς μαχητικά κατάλληλα. Θα βάλουν και εκεί μάλλον drones. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις. Είναι μεγάλη υπεροπλία της πολεμικής αεροπορίας, αδιαφιλονίκητη πρωτοπορία της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.